Συνεχίζοντα την επικοινωνιακή πολιτική παραπλάνηση του ελληνικού λαού, η κυβέρνηση διαστόματο Μιχάλη Χρυσοχοίδη εξήγηλε την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματο Υγεία, στη μεθοδευμένη διάλυση του οποίου τον πρώτο ρόλο κρατεί η ίδια επί πέντε συναπτά έτη. Εκτελώντα χρέη πολιτικού πυροσβέστη, ο Υπουργό Υγεία μετέβει εσπεσμένα στο Ηράκλειο προκειμένου να κατευνάσει την οργή των κριτικών για την κατάρρευση του ΕΣΥ και την απαξίωση του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Ανήμπορος, ωστόσο, να απαγκιστρωθεί από την μακρόχρονη θητεία του στις πράσινες κυβερνήσεις του ΘΑ και των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων, αναλώθηκε σε φράσεις κλισέ του τύπου «αναλαμβάνω την ευθύνη πλήρως», «ζητώ συγγνώμη», «δεν θα επιτρέψω καμιά ολιγορία», διανθίζοντάς με προπαγανδιστικές κορώνες όπως Δίνουμε αποτελεσματικέ λύσει χωρί καθυστερήσει. Αυτή η κατάσταση δεν είναι αποδεκτή από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Δουλεύουμε για να αλλάξουμε τι ζωέ όλων των ανθρώπων προ το καλύτερο. Ο κατεξοχήν ανεύθυνο πολιτικό, ο υποτακτικό που ανερυθρίαστα ομολόγησε ότι ψήφισε την Εθνοκτόνο Δανειακή Σύμβαση του 2010 χωρί να την έχει διαβάσει, ενδύεται τώρα το υποκριτικό ντύμα τη υπευθυνότητα και μοιράζει αφιδό υποσχέσει για βελτίωση των υπηρεσιών του ΕΣΥ, στήριξη του υγειονομικού προσωπικού, ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αποδυνάμωση των νοοτροπιών του χθε. Πλην όμω, οι βαρύγδουπε γενικολογίε του Χρυσοχοίδη αδυνατούν να συσκοτήσουν τι πραγματικέ προθέσει τη κυβέρνηση Μιτσοτάκη, που δεν είναι άλλε από την ευθανασία τη δημόσια υγεία και τη σχεδόν ολοσχερή αντικατάσταση του δημόσιου τομέα από τον μεγαλοειδιωτικό. Είναι προφανέ ότι ο νυν Υπουργό Υγεία εκλήθη να ολοκληρώσει την εφαρμογή του κατάπτυστου νομοσχεδίου Γκάγκα Πλεύρη και του νέου υγειονομικού χάρτη που περιορίζουν το ρόλο των δημόσιων νοσοκομείων μέσω συγχωνεύσεων, αλλαγών χρήση των μονάδων και μετατόπιση τη χρηματοδότηση από τον κρατικό προπολογισμό στον ΕΟΠΗ και ανοίγουν διάπλατα την πόρτα στα ιδιωτικά συμφέροντα. Η Ελλήνων Συνέλευση καταγγέλει ενώπιον του ελληνικού λαού τι κυβερνητικέ μεθοδεύσει για βαθμιαία ιδιωτικοποίηση τη υγεία αλλά και τη μικροπολιτική εκμετάλλευση των ελλείψεων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου εν των επερχόμενων ευρωεκλογών, όπω αυτή περίτρανα να αποδεικνύεται από την εξαγγελία Χρυσοχοίδη για fast track προσλήψει γιατρών.